Είστε λοιπόν μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε. Μιλούσαμε για συνθέτες, μιας και σήμερα το ζητούμενο του Chat Show είναι ο πιο επιτυχημένος συνθέτης όλων των εποχών στην Ελλάδα. Και όπως θα διαπιστώσατε, κύριε Δραγουμάνα, είναι σε πολύ καλή θέση ο κύριος Χατζηνάσιος. Α? Με τόσες πολλές επιτυχίες, 30 χρόνια και. Το 1991 έκανα το πρώτο μεγάλο δίσκο με τίτλο 4-5-3 που τραγούδαγε η Γαλάνη, ο Κόκουτας και ο Διονυσίου. Ακούστε ονόματα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ναι, αυτό αντιστοιχεί στα κομμάτια που είπανε το 4-5-3. Αν βάλεις και ένα άσο, γίνεται 1453 και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε. Είναι αυτό που λέμε τυχαίο, δεν νομίζω. Είναι ένας από τους 5 συνθέτες απόψε που γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Έχουμε πολλούς Αθηναίους, μου έλεγες, στη λίστα. Έχουμε 16 στους 35. Μάλιστα. Και ο Χατζηνάσιος όμως είναι Θεσσαλονικιός. 5 Θεσσαλονικοί. Έχει σπουδάσει και μουσική. Και πιο νέος από όλους. Ναι. Δεν του φαίνεται βέβαια, αλλά ο κ. Χατζηνάσιος έχει σπουδάσει μουσική στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στο Παρίσι, όπου εκεί μετεκπαιδευτήκατε στην ενορχήστρωση. Θεωρητικά, γενικότερα. Και διεύθυνση ορχήστρας, φούγκα, αντίστοιξη. Δεν χρειάστηκαν αυτά, βέβαια. Όχι, α. Ναι. Έτσι δεν είναι ευγενία. Έτσι είναι, αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι μια ιστορία την οποία δεν ξέρετε και αισθάνομαι λίγο δύσκολα να την πω, αλλά τελικά σε καλό νομίζω θα βγει. Θυμάσαι, Ναταλάκη μου, μια καταπληκτική σειρά στην κρατική τηλεόραση, οι Μυστικοί Αραβώνες. Μυστικοί Αραβώνες. Μυστικοί Αραβώνες. Λοιπόν, μην πείτε κάτι. Λοιπόν, πριν από 2 χρόνια, έχω πάει σε ένα βιβλιοπωλείο, έχω σταθεί μπροστά σε ένα στάντ πριν από 2 χρόνια με βιβλία του Γρηγορίου Ξενοπούλου και κοιτάζω Μυστικοί Αραβώνες. Και με το που βλέπω αυτό το βιβλίο, αρχίζω να ακούω τη μουσική από το σίριαλ που ήμουνα 5 χρονών. Τώρα ήταν μια έμπνευση περίεργη, γιατί με ενέπνευσε βέβαια και του Ξενόπουλου το έργο. Βέβαια. Για να πάω σε μια εποχή που δεν μας ανήκει την ώρα που γράφαμε δηλαδή, το κομμάτι. Και σκέφτηκα λίγο Σοπέν. Λίγο Σοπέν. Και πόσο ταιριαστό ήταν όλο αυτό. Θα μπορούσε να το γράψει και ο Σοπέν, βέβαια. Και πόσο μου λείπουν αυτές οι σειρές. Θα σας πάω και σε ένα άλλο τραγούδι που είναι πάλι τηλεοπτική σειρά. Μιλάω για το Άγγιγμα Ψυχής. Με τον Σταύρο Ζαλμά, με την Θεοφανία Παπαθωμά. Πού ήταν το τραγούδι που πάλι έγραψε ο κύριος Χατζηνάσιος και πρωτοακούσαμε τη φωνή, την αγαπημένη φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έτσι. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, παιδιά, είναι αυτό που λέμε στο στερέωμα το καλλιτεχνικό, έχει άστρο. Όταν τον πρωτοακούσατε σε αυτό το κομμάτι, το καταλάβατε, το νιώσατε, είπατε πω μπροστά μου, έχω αυτή τη στιγμή. Είχα ακούσει Eurovision ένα χρόνο πριν να εκπροσωπούσε την Κύπρο. Και είχα σημειώσει το όνομά του. Όταν λοιπόν ο Μανουσάκης μου είπε να κάνουμε αυτή τη σειρά, είδα το σενάριο, είδα ότι ήταν ένας ιερωμένος με μια κοπέλα κλπ. Είχαν μια σχέση. Πήρα τηλέφωνο τον Χατζηγιάννη στη Λευκοσία. Λέω: είσαι πολύ καλός τραγουδιστής, σε θαυμάζω, σε έχω δει στην Eurovision, όλα αυτά που λέμε. Λέω: θέλω να έρθει να κάνουμε τη μουσική σε ένα σύριαλ του Μανούς Μανουσάκη. Μα μου λέει, δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς. Δεν μπορώ, λέει, είμαι φαντάρος. Μόλις ακούω φαντάρος εγώ, δεν παίρνεις διαβατήριο όταν είσαι φαντάρος, πουθενά στον κόσμο. Καλά, λέω, πότε αβολίες. Εν τω μεταξύ, deadline για να παραδώσω στο Μανουσάκη ήταν την Τετάρτη που μας ερχότανε. Ήτανε Παρασκευή ή Πέμπτη που τον πήρα. Μου λέει, Δευτέρα. Δευτέρα, του λέω, πάρ' τα ροκάνα. Γρήγορα! Θα έρθεις, τον είχα πάρει και στο Ταμπού μαζί και κάναμε 2 σεζόν εκεί. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ τυχερός. Εάν ήταν μια εβδομάδα αργότερα στρατιώτης, δεν γινόταν ποτέ. Ή θα γινόταν πάντα. Ο Χατζηγιάννης πάντα πιστεύω ότι θα γινόταν. Ναι, αλλά ήταν η ευκαιρία του, ήταν το timing. Το άστρο, που λένε, είναι το άστρο. Και όλα του πάνε δεξιά, μπράβο το παιδί. Δηλαδή του αξίζει αυτό το πράγμα που συμβαίνει σε αυτό. Σαφώς και του αξίζει. Σαφώς και του αξίζει. Δεν είναι μόνο τύχη στη ζωή, αυτή είναι και ταλέντο. Σαφώς και του αξίζει. Η ευκαιρία δόθηκε μετά, αυτό το πήρε πάνω του όλο. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.